They call themselves writers because that's what they do. They write their names, among other things, everywhere. Names they've been given or have chosen for themselves. Most of all, they write in and on subway trains, which carry their names from one end of the city to the other. It's called bombing. And it has equally assertive counterparts in rap music and breakdancing. Το έχουμε. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με τους πρώτους ήμουνα. Πρώτος... Γράφανε, ας πούμε, ο Κώστας και η Κέντη στον τύπο, τέτοια. Πώς έγινα γνωστός. Πώς γιατί γράφτηκαν όλα αυτά εσένα. Γιατί εκεί που έγραφα, ήταν σε περιοχή, ας πούμε, σαν το Κολωνάκι ψυχικό που ήταν ωραία πρώτα και ήσανε πολλοί που είχαν, δεν ξέρω πώς να το πω και ελληνικά, είχαν influence. Αυτοί που γράφανε για περιοδικά, για τέτοια και όταν αρχίσαμε ήσαν παιδιά σαν εσάς. Αλλά αυτοί που το βλέπανε αργότερα ήσαν οι μεγάλοι. Και αρχίσανε, γράφανε, είχαν παράπονα. Δεν το ξέραμε, έγραφε Γούλιο του Οφόρ και δεν ξέραμε τι ήταν. Μετά καταλάβαμε, τον είδα μια φορά, δεν αυτός είναι, ήταν το όνομά του και ο δρόμος του. Και έτσι, είπα να γράφω και εγώ, να γράφω τον χρόνο, 69-70. Και δεν, μόνο οι Έλληνες ξέραν ότι ήταν ο Τάκης. Το έγραφα και δεν ξέρανε τι ήταν, λέγανε καμιά συμμορία, κάτι θα γίνει. Μετά το πιάσαμε. Όταν το πιάσαμε, αρχίσαν όλα τα παιδιά γράφανε. Δεν ξέρω πώς έτυχε και έγινα εγώ, ας πούμε, που κάθομαι τώρα εδώ. Πολλοί είναι και πέντε άλλοι, πέντε άλλα παιδιά που το κάνανε από την αρχή. Και τώρα που κάναμε τραβήξα μια ταινία στην Αμερική και δηλοφόνησα παλιούς που τα γράφαμε από την αρχή και δεν μιλήσαμε πολύ γιατί για που γράφαμε, αλλά μιλήσαμε για πώς μεγαλώσαμε. Και τότε έτυχε εγώ ότι είμαι εδώ. Μπορεί να ήταν και πέντε άλλοι φίλοι που γράφαμε από την αρχή. Αλλά όλοι θα σου πούνε, δεν ήταν που γράφαμε, είναι που κάναμε παρέα. Αυτό δεν πρέπει να σου πω. Γιατί καταλαβαίνω τι λες, πώς αισθάνομαι που είμαι representative, δεν ξέρω. Αλλά δεν το σκέφτομαι έτσι καθόλου. Το σκέφτομαι ότι είναι... Μιλάω για την παρέα, πώς να σου πω. Μερικοί το βλέπανε για αστείο. Περισσότεροι ήταν κατά αυτού ή το ενθαρρύνω. Για τους περισσότερους. Πιο πολλοί ήσαν... Τους άρεσε που με ξέρανε. Γιατί και μέχρι τώρα είναι πολύ μυστικό ποιος είναι ο Τάκης, ποιος είναι ο άλλος. Δεν έχουν βγει προσωπικά. Γι' αυτό είναι μύθος που λένε, είναι μύθος, γιατί δεν είμαι στην Ομόνια σε... Φωτογραφίες. Ναι, με φωτογραφίες. Ακόμα είναι κάτι φωτογραφίες από πίσω, κάτι τέτοια. Και αυτό έχει βαστίξει το μυστήριο. Οι άλλοι που γίνανε ζωγράφοι και πουλάνε τις φωτογραφίες, αυτοί γίνανε σπουδαίοι. Thank you.
σε ένα μέρος έγραφα παντού. Σκέψου από εδώ να πας μέχρι το Σύνταγμα πόσες φορές μπορείς να το γράψεις. Και έγινες γνωστός με το Subway και μετά. Ναι. Γιατί πηγαίναμε Κυριακή πρωί, πηγαίναμε για μπάνιο και ήταν άδειο το Subway. Και κάναμε ό,τι θέλαμε. Όταν έγραφα πολύ έπρεπε 50 το πιο λίγο. Γιατί έκανα deliveries σε κάθε κολόνα που σταματούσα έγραφα. Ναι, ναι. Πώς σταματήσουν να για ένα μαγαζί πήγαινα πακέτα. Και έτσι που έβγαζες λεφτά, σου δίνανε ένα ευρώ να πας από εδώ μέχρι το Τσίτα. Αλλά δεν έβγαζες λεφτά τότε. Πήγαινα γυμνάσιο, δούλευα 5 ώρες την εβδομάδα. Έτσι που έβγαζες λεφτά, σου κρατούσες το ευρώ και περπατούσες όλη την ημέρα. Ναι. Είμαστε και 16 χρονών. Και όπου σταματούσες, έγραφες. Ο μόνος στην αρχή τότε είναι ο Stay High 149. Που έγραφε... Με το γνωστό Σέιλ. Ναι, με το Σέιλ, με το... με τη Μαστούρα. Ναι, αυτός ήταν... Δεν ξέρω πώς τα έκανε και δεν το πιάνανε όμως. Δεν σε πιάσανε ποτέ. Είχες πρόβλημα με την αστυνομία. Με την αστυνομία δεν είχα πρόβλημα. Μια πιάσανε καμιά δύο φορές έτσι. Αλλά όπως εδώ δεν ξέρω τι να μου κάνουν. Εγώ μετά από δύο χρόνια σταμάτησα. Σταμάτησα. Όταν σταμάτησα, η Νέα Υόρκη είχε κάνει πολύ... αρχίσαν να καθαρίζανε τα τρένα, είχε γίνει πολύ άσχημα εκεί. Ναι. Τότε εγώ σταμάτησα πρωτού είχε πιάσει φωτιά. Και γιατί σταμάτησες? Είχα να σπουδάσω, είχα γόμενα, αλλάξανε. Από τότε που σταμάτησα να παίρνω και τις συγκοινωνίες πολύ με τα Subways και δεν έβλεπα πολλά που γινόσανε, μόνο στη γειτονιά έβλεπα. Αλλά τότε τα κάνανε μικρά παιδιά. Δεν ήσαν στην παρέα μας. Ας πούμε, άμα είμαστε 18-17 εμείς, τα παιδιά που ήσαν 14-15, δεν τα υπολογίζεις, γιατί είναι σαν μικρά. Είναι έτσι. Με εκεί μπήκανε πολύ βαθιά. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Ναι. Και γι' αυτό σταμάτησα κι εγώ, γιατί μπήκανε τόσο βαθιά, πηγαίνανε μέσα στις... φτιάνε τα τρένα. Ναι. Τη νύχτα, τρελά πράγματα. Ό,τι δηλαδή λέμε στο Cyborgs. Ναι. Αυτό είναι καλά άμα είσαι μικρό παιδί. Άμα είσαι 19 χρονών, τι θα σκαρφαλώνεις στίχους να τα κάνεις. Ξέρω, δεν το κάνει κανένας αυτό. Όχι, ναι. Κανένας. Από το 1981 είχε σταματήσει πολύ. Και μετά άρχισε μεγάλο που αρχίσανε με τα τέτοιους τύπους. Και μετά ξεχάστηκε πάλι, γιατί η πολιτεία τα σταμάτησε όλα. Και μετά ξαφνικά με τηλεφωνάνε, βγάζουν περιοδικά, βιβλία. Ναι, δεν ήθελα. Όχι για να μείνω μυστήριος, αλλά στην αρχή το έκανα, δεν ξέρω πώς το κάνετε εσείς, αλλά το έκανα, το καλό ήταν όλοι μιλάγανε για σένα, αλλά δεν ξέρανε ποιος είσαι. Ναι. Μπορεί να στεκόσανε δίπλα σου και λένε αυτός κάνει πράγματα, σε βρίζανε και δεν ξέρανε ποιος είσαι. Αυτό ήταν το,
το πράγμα. Να ήταν μεγάλο, να μην ξέρει κανένας ποιος είσαι. Και γι' αυτό το βάστηξα χαμηλό. Τι έγινε. Δηλαδή τα τρένα, όλα αυτά. Βγήκανε πολλά ωραία. Αλλά μετά. Εσύ όταν έβγαινε ένα τρένο μέσα στο Γιάρ και το έβλεπε σβαμμένο. Ναι, αλλά τι έγινε, ο άλλο έγραφα πάνω από τον άλλον και ναι. Γίνανε τα πράγματα. Σκατά. Σκατά, βασικά. Και... πριν γίνει το overload, πριν γίνει αυτό. Ναι, τότε ήταν ωραία γιατί είδε ότι πολλά παιδιά είχαν ταλέντο. Και... πολύ αργά είδα ότι άρχισε και στην Ευρώπη. Δεν κάνουν παρέα, αλλά αυτοί που κάναν τη μουσική θέλουν να τραβήξουν μέσα από τον κόσμο. Τότε το στυλ είναι να έχουν hip hop. Το ένα βοηθάει το άλλο. Κατάλαβα, εντάξει. Ναι, αλλά η μουσική, σου να πάω εγώ κάπου που είναι κάποιος hip hop, δεν τους μένει, άμα δεν μπορώ να τους βοηθήσω. Ήσαν όλα μαζί για τα ίδια παιδιά που κάνανε και το hip hop. Οι παρέες, οι κλίκες, κάνανε και γραφίδι. Ναι, γιατί μετά που γράφανε, πολλά δεν μπορούν να τα διαβάσουν κανένας. Τα κοιτάσουμε πολύ για το σχέδιο. Ναι. Τα χρώματα, το σχέδιο, άλλαξε όλο το πράγμα. Γίνανε πολύ μεγάλα, ο άλλος πρέπει να γράψει πιο μεγάλο από τον άλλον. Τώρα έχει γίνει η εποχή των λεφτών. Τώρα είναι, ναι. Σε πληρώνουν. Έχει αλλάξει όλο. Έχουν βγάλει βιβλία, φαβέλες. Τότε το κάναμε έτσι για πλάκα. Νομίζω πολλοί ήταν γιατί βγάζουν πολλοί κόσμος βγάζει λεφτά τώρα από αυτά. Αλλά οι πιο πολλοί δεν βγάζουν τίποτα. Το κάνουν γιατί τους αρέσει η ζωγραφική. Και είναι κάπως μπορούν να το κάνουν φυσικό. Βγαίνεις έξω, πας στο πανεπιστήμιο εδώ, αυτό που σου βγαίνει από το μυαλό το κάνεις. Είναι πολύ gratifying το λένε αγγλικά. Το βλέπεις και ευχαριστές αμέσως. Μετά θα λένε κοστίζει πολλά λεφτά να το καθαρίσουμε, τότε θα γίνει φασάρια. Και τώρα στη Νέα Υόρκη δεν βλέπεις πολλά. Στα subways αυτά δεν βλέπεις πολλά. Και πολλοί τα κάνουν scratch. Μόνο στις γειτονιές βλέπεις. Κάνουν πολλά που τα πληρώνουν. Άμα πεθάνει κάποιος, μερικές φορές κάνουν νομόριο, όπως το λένε. Για τον Δήμαρχο Κος, ναι.
Δεν με άρεσε. Έτσι μου έχουν πει. Αλλά νομίζω ήταν ένας από τη γειτονιά, ήταν Έλληνας και δούλευε για την αστυνομία πολύ ψηλά. Και ήταν μέσα με τον Δήμαρχο και με ήξερε. Και νομίζω αυτός με βοήθησε, γιατί ποτέ δεν ήρθαν να με κάνει φασαρία πολιτεία. Εγώ σαν δημοσιογράφη στη γειτονιά με βρίσκανε. Πηγαίναμε, κάναμε έτσι interview. Αλλά ξέρεις, και στη γειτονιά ξέρουν σε ποιον να πούνε. Δεν λένε μένει εκεί, άμα είσαι μπάτσος θα πούνε μένει... Όχι εδώ, μένει εκεί. Είχαμε... μας προστατεύανε τη γειτονιά.